Έτσι κι αλλιώς είναι σαν να μην τον είχα ποτέ. Κάπως έτσι. Και μετά ηρεμείς. Εγώ τουλάχιστον να είμαι πολύ ηρεμή σε αυτό το κομμάτι πλέον. Ίσως η επιλογή και του... Και το ότι η μαμά τον χώρισε, μαμά, στο έχω πει και από κοντά, μπράβο σου. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ήταν η καλύτερη επιλογή, η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει. Γιατί προφανώς ήταν μονόδρομος. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ναι, ίσως άλλη περίπτωση να ήμουν διαφορετική. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή, αν δεν είχαν χωρίσει, αν δεν είχε πάρει ο καθένας τον δρόμο. Βία υπήρχε ποτέ μέσα στο σπίτι, Τζούλια. Βία υπήρχε ποτέ. Μόνο μία φορά, την ώρα που έφυγε. Την ημέρα βασικά που έφυγε, πήρε και ποδαράκι μαζί με το... Πήγε να σηκώσει χέρι πάνω στη μαμά. Η μαμά δεν ανέχεται κάτι τέτοιο, επειδή και εκείνη σε μικρή ηλικία έχει περάσει πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Από αν ξεκινήσει ακριβώς από τον μπαμπά της, που δηλαδή άμα το ακούσεις θα κλάψεις, δεν νομίζω πως θα μπορείς να τη συγκρατήσεις. Ναι. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε όταν ο μπαμπάς. Όχι, έχει πεθάνει όταν η μαμά ήταν 5. Οπότε μόνο και μόνο που τον είδε να σηκώνει το χέρι, η μαμά βγήκε έξω φρενών. Τη έφυγε και ο μπαμπάς μου γερά. Ήταν και χειμώνας και τον πετάξαν έξω. Τότε μέναμε στο σπίτι της γιαγιάς μου, γι' αυτό και λέω τον πετάξαμε έξω, επειδή ήταν και η γιαγιά εκεί. Έσπρωξε και τη γιαγιά, έπεσε και η γιαγιά, χτύπησε το κεφάλι της και μόλις ειδικά το είδε αυτό η μαμά, εκεί έγινε ο κακός χαμός. Όλη αυτή την ιστορία σου την έχουν περιγράψει? Όχι, την έχω δει. Εγώ καθόμουν στην πόρτα του δωματίου και το παρακολουθούσα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι σοκαριστική και είναι μια εικόνα η οποία πολύ δύσκολα να φύγει από το. Από το μυαλό. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σβήνει ποτέ. Αλλά εντάξει, πλέον το θυμάμαι σαν απλώς μια ταινία που κάποτε έχω παρακολουθήσει, δηλαδή κάπως έτσι. Η επιλογή συντρόφου. Τι εννοείς? Πιστεύεις ότι στο πώς. Τώρα είσαι με έναν άνθρωπο που είναι και εδώ και μια άλλη φορά που σε έχω συναντήσει. Πάλι ήσασταν μαζί. Πάλι είμαστε μαζί, ναι. Ναι. Είμαστε τις περισσότερες φορές μαζί. Μας αρέσει. Πόσα αυτό. Χρόνια. Είμαστε τώρα. Άστο καλύτερα. Πλέον πολλά, και δεν είναι. Όχι, τίποτα άλλο. Θα φανεί και η ηλικία, δηλαδή, άμα ξεστομίζω το νούμερο. Είμαστε στην ουσία μία ζωή μαζί. Πάρα πολλά χρόνια και είμαστε και σχεδόν όλο το 24ωρο. Δηλαδή, χωριζόμαστε πολύ σπάνια. Που σε άλλη περίπτωση, αν ήμασταν οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι, θα ήμασταν σαν να ήμασταν 30-40 χρόνια μαζί.